Σήμερα είναι λευκή νύχτα για το Ξυλόκαστρο. Πείτε μας δύο λόγια. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πάλι μαζί μας, όπως κάθε χρόνο στη λευκή νύχτα. Εγώ πραγματικά είμαι πολύ πρόσφατη, πριν από ένα μήνα εξελέγη. Η λευκή μας νύχτα έχει μεγάλη επιτυχία σήμερα με πάρα πολύ κόσμο. Όπως κάθε χρόνο, έχουμε τα τρία τελευταία χρόνια που κάνουμε αυτή την ημερομηνία περίπου τη λευκή νύχτα. Και έχουμε πάντα συρροή κόσμου. Νομίζω φέτος έχουμε και μουσική. Χόρεψε τα παιδιά της σχολής χορού της κυρίας Βίχου. Θα περάσει η φιλαρμονική σε λιγάκι να μας πει να παίξουν εδώ όλα τους πάρα ωραία τραγούδια. Φέτος έχουμε τα φωτά μας πάλι προς κάθε χρόνο. Νομίζω ότι η νύχτα είναι μεγάλη. Διασκεδάζουμε απίστευτα. Γενικώς υπάρχει μια ιδιαίτερη κίνηση, αν και είναι δύσκολο το καλοκαίρι φέτος, δύσκολες ημέρες που βιώνουμε. Και ειδικά το φετινό καλοκαίρι. Γενικά, όχι μόνο για το Ξυλόκαστρο, γενικά, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε πολλά χαμόγελα απόψε, πολλοί κόσμος στο Ξυλόκαστρο, χαίρονται, μικροί και μεγάλοι. Πράγματι, βέβαια, η μείωση της κινητικότητας στον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στο Ξυλόκαστρο, οφείλεται βέβαια από την επισκήνηση που έκαναν τα κανάλια για τις τσούχτρες στην περιοχή του Κορινθιακού. Και ενώ φέτος οι θάλασσες μας είναι πεντακάθαρες, κανένα κανάλι, και το λέω αυτό, εννοώ τα κανάλια των Αθηνών, δεν βγήκε να πει ότι η θάλασσα ο Κορινθιακός είναι πεντακάθαρη θάλασσα. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μεγάλη ζημιά στην περιοχή μας και αναστάτωση. Φυσικά έχουν μείνει πάρα πολλά σπίτια ξενίκιαστα και έχει βέβαια μεγάλη μείωση στην αγοραστική κίνηση. Γενικώς το Ξυλόκαστρο φέτος θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα να συγκρίσει με πέρσι. Πέρυσι ήταν το μεγάλο πρόβλημα με τις μέδουσες. Φέτος όμως τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. Πιο καλά. Ελπίζω και τα κανάλια να αποκαταστήσουν πραγματικά την αλήθεια και του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε μια ξέχαστη λευκή νύχτα του χρόνου.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη συνέντευξη που μας δόθηκε. Σίγουρα θα συνεργαστούμε και στο μέλλον. Θα έχουμε πολλά να πούμε, γιατί είσαστε μια για πρώτη φορά γυναίκα στα ενία του Εμπορικού Συλλόγου. Και μάλιστα από ότι ο Εμπορικός μας Σύλλογος το 2019 κλείνει 100 χρόνια λειτουργίας του. Και μπορώ να πω την πρώτη πρόεδρος γυναίκα στα 100 χρόνια του Εμπορικού Συλλόγου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έχουμε πολλά να δούμε. Τη στιγμή που μια γυναίκα ηγείται του Εμπορικού Συλλόγου, θα είναι χαρά μας να μιλήσουμε και πάλι σε κάποια άλλη δεδομένη στιγμή. Απόψε η βραδιά είναι για το Ξυλόκαστρο. Ακριβώς, δεν είναι η δική μας βραδιά απόψε. Ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας πάντοτε. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Λάβου. Να είστε καλά.